Από την Κρήτη, μεγάλη δεξαμενή ψηφοφόρο του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε από τους πολίτες να απαντήσουν με την ψήφο τους στις 5 Δεκεμβρίου στο δίλημα ανανέωση ή ανακύκλωση της παράταξης. Όλοι μαζί θα αλλάξουμε σελίδα. Όλοι μαζί θα φέρουμε μια νέα εποχή ευημερίας, κοινωνικής ισότητας για όλους τους Έλληνες. Και στις επόμενες βουλευτικές, εμείς πρωταγωνιστές απέναντι στη δεξιά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, που έχει δηλώσει πως εάν εκλεγεί θα μιλά ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεσμεύτηκε να τακτοποιήσει τα χρέη του κόμματος χωρίς να αποκαλύψει τον τρόπο. Δεν μπορώ να θεωρώ ότι ένα κόμμα είναι δέσμιο ενός αφημί. Δεν γίνεται να κάνεις μια πρόταση από την πρώτη μέρα να γίνουμε ΠΑΣΟΚ χωρίς να το έχεις μελετήσει. Γιατί πίσω από τις μεγάλες κουβέντες, μας έμαθε ο κύριος Τσίπρας, κρύβονται οι μεγάλες κολοτούμπες. Δεν σκοπεύω να κάνω καμία τέτοια κολοτούμπα. Προσκλητήριο μαζικής συμμετοχής στις κάλπες απίθυνε ο Γιώργος Παπανδρέου. Μεγάλη συμμετοχή σημαίνει ότι θα εκφραστεί η αυθεντική βούληση των μελών μας, των φίλων μας, των δημοκρατών. Δεν θα υπάρξει δυνατότητα αλλίωσης κανενός αποτελέσματος. Στις εστίες μούχλας που υπάρχουν στο κόμμα και το κρατούν απομονωμένο από την κοινωνία, αναφέρθηκε ο Παύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open. Έρχεται ένα θέμα όπως είναι η ηλεκτρονική ψηφοφορία, που σήμερα είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει λόγω της πανδημίας, και βλέπετε ότι το κόμμα διστάζει. Πρέπει να υπερβούμε τους μηχανισμούς, ότι πρέπει να σπάσουμε τα τετριμένα, πρέπει να βγούμε από τα μικροσυμφέροντα. Φρένο σε κάθε συζήτηση περί στήριξης συνυποψηφίου του, εφόσον εκείνος δεν περάσει στο δεύτερο γύρο, βάζει ο Χάρης Καστανίδης. Εφόσον περάσω στο δεύτερο γύρο, δεν προτίθεμαι να ζητήσω από κανέναν συνάδελφό μου συνυποψήφιο αρχηγό στήριξη. Εφόσον δεν περάσω, δεν πρόκειται και να δώσω σε κανέναν.